Ρολά κατέβασε δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σε ολόκληρη την χώρα την 5η 12 Νοεμβρίου 2015, καθώς πρόκειται για την πρώτη 24ωρη πανελλαδική απεργία επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Στην Καβάλα, δύο ήταν οι απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που διοργανώθηκαν, μία του Νομαρχιακού Τμήματος Καβάλας της ΑΔΔΗ και του Εργατικού Κέντρου στην Πλατεία Καπνεργάτη και μία του ΠΑΜΕ και του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Καβάλας στην κεντρική πλατεία της πόλης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΑΔΔΗ Καβάλα Στάσος Ιωαννίδης, η προσέλευση ήταν ελαφρώς καλύτερη σε αυτή τη συγκέντρωση με ανάλογες συγκεντρώσεις τον περασμένο χειμώνα. Ωστόσο και πάλι, όσοι έδωσαν το παρόν στις δύο συγκεντρώσεις εκτιμούν ότι η προσέλευση θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη. Όλοι οι εργαζόμενοι σύσσωμοι θα πρωτοφωνάξουμε για άλλη μία φορά ένα μεγάλο όχι, όχι στην κοινωνική εξαθλίωση, όχι σε αυτό το κράτος που θέλουν να μας κάνουν. Εμείς είμαστε εδώ και πολλά χρόνια στους δρόμους, εδώ και 5 χρόνια βρισκόμαστε στις πλατείες και στους δρόμους. Θα πρέπει επιτέλους σήμερα να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο θα είναι προς όφελος όλων μας, προς όφελος των παιδιών μας και των επόμενων γενιών. Σημασία έχει η συμμετοχή όλου του κόσμου για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και όχι μόνο σήμερα, που στην ουσία είναι συμβολική στη συμμετοχή μας, και 18 του μηνός στην Αθήνα, που θα γίνει κάοδος αγροτών κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα. Ήμασταν οι πρώτοι που μας κόψανε το 10% της χορήγησης που στέλνανε για τους δικούς μας τους μισθούς. Αναγκάστηκε φέτος ο Δήμος και το πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και συμπλήρωσε τους μισθούς μας, αντί να το κάνει το κράτος. Τους μισθούς, σε εισαγωγικά τους μισθούς, γιατί είναι επικεφαλίδα, δεν είναι μισθός πια. Επιπλέον είμαστε 2 μήνες, ο 3ος μήνας είμαστε απλήρωτοι, πλώς έχει φτάσει στο προχώρητο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Έχουμε φέρει εδώ μερικά μηχανήματα τελείως αντιπροσωπευτικά. Έχουν να περάσει ένα μήνυμα σε όλους αυτούς οι οποίοι τις τελευταίες μέρες διαπιστώνουμε ότι μας χειρονεύονται κιόλας. Καλούν μάλιστα καλή κυβέρνηση να ενδυναμώσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Προφανώς είναι ειρωνία όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλογιστούν και οι ευθύνες και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένα ηχηρό μήνυμα. Θα πρέπει να επιμένουμε όλοι να αλλάξουν οι κοινωνικές παροχές στην υγεία και στην παιδεία, προκειμένου να ζούμε σαν Ευρωπαίοι και όχι να πληρώνουμε μόνο σαν Ευρωπαίοι. Μας βάζουν, θέλουν να μας βάζουν την ασφάλεια ο καθένας του που ογρά. Πληρώνουμε 800 ευρώ το χρόνο, τώρα θα πληρώσουμε 3.000 ευρώ το χρόνο. Όταν ένας πατέρας έχει 4 παιδιά, ο καθένας του να ανήκουν 100 πρόβατα, πώς θα πληρώσει 12 και 15.000 ευρώ το χρόνο? Από μένα θα βγει 2 ευρώ το πρόβιο και το κατσικίσιο και το αγελαδινό. Ο Καβαλιώτης το τρώει 7, 8, 9 και 10. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τελευταία αναλύνη του θέματός μας. Από τα 140 ευρώ που μας είχαν υποσχεθεί, μας δώσανε 30 και αυτά τα δώσανε μειωμένα. Λοιπόν, πού θα πάει αυτό άλλο? Δεν αντέχουμε αυτές τις φορολογίες. Δεν αντέχουμε αυτό το 13, το κάνανε 23, 26 και 33. Πού είναι λοιπόν αυτοί που έχουν κυριαρχήσει αυτά τα προβλήματα? Πιστεύουμε ότι με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση, με το μνημόνιο το καταστροφικό, επιδεινώνεται κι άλλο η κατάσταση των εργαζομένων. Έχει υποσχεθεί άλλα και άλλα πράτη. Έχει υποσχεθεί ότι θα επαναφέρει τις εργασιακές συμβάσεις. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι και τα τελευταία να αποπίνουν τα εργασιακά δικαιώματα τα καταστρέφει, τα καταργεί. Ο κύριος λόγος της 24ωρης αυτής αποχής είναι η κατάργηση του δικαιώματος των νέων ασφαλισμένων δικηγόρων να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία χαμηλότερη από αυτήν στην οποία βρίσκονται, έτσι ώστε να μπορούν να είναι συνεπείς στις ασφαλιστικές του εισφορές. Η έλλειψη φαρμάκων, η έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, τα νοσοκομεία μας θα γίνουν κτίρια ερυπωμένα σε λίγο. Όλα στρέφονται προς την ιδιωτική υγεία. Όποιος έχει χρήματα θα αντέξει, θα την παλέψει. Όποιος δεν έχει, δυστυχώς, δεν θα τα καταφέρει. Πιο έντονη ήταν η παρουσία εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού πληθυσμού του νομού, οι οποίοι κατέβασαν πάνω από 10 τρακτέρ, τα οποία αρχικά παρατάχθηκαν απέναντι από το κτίριο της Κοσμοτέ, ενώ στη συνέχεια πήραν την θέση του προπομπού της πορείας που πραγματοποίησαν οι συγκεντρωθέντες.
Παρά το γεγονός ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες ΝΕΚ Κοινοπραξία και Όσιος Δαβίδ του Στέλιους Φιλιάγκος είχαν ενημερώσει το λιμεναρχείο Καβάλας ότι τα πλοία τους θα πλέψουν κανονικά την 5η 12 Νοεμβρίου στις ακτοπλοϊκές γραμμές Καβάλας Πρίνου και Κεραμωτής Λιμένα, εντούτοις η απόφαση των αυτεργατών ήταν να μην πραγματοποιηθεί κανένα από τα δρομολόγια και στις δύο γραμμές.